Γεννήθηκα το 1924 στην Οδυσσό της Σοβιετικής Ένωσης. Ο πατέρας μου, ένας άκρος καλλιεργημένος άνθρωπος, πολύγλωσσος. Σπούδασε στην ανώτατη σχολή του Τσαρικού Στρατού, στη Μέση Ανατολή. Η μάνα μου ήταν η Ζόρικη, η Ρωσίδα. Το 1933 ξεκινήσαμε για τη Θεσσαλονίκη. Μείναμε στα ντεπό, προσφυγογειτονιά. Την περίοδο της κατοχής εργάζομαι στους Μήλους Αλατίνη. Εκεί αναπτύχθηκαν οι πρώτοι αντιστασιακοί πυρήνες. Εκεί θα φιλοτεχνήσω γελιογραφίες που θα σατυρίζουν τους Γερμανούς εισβολείς και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Τα σχέδιά μου θα κυκλοφορήσουν χέρι-χέρι. Το 1943 θα οργανωθώ στην ΕΠΟΝ και σύντομα θα γίνω μέλος του ΚΚΕ. Το 1944 θα περάσω στον Ελλάς, στην υποδειγματική δημιουργία της ΕΠΟΝ και μαζί με άλλους θα βρεθούμε να κυνηγάμε τον ξένο και ντόπιο κατακτητή στη Χαλκιδική. Ανεβαίνοντας στο βουνό, κρατούσα ημερολόγιο, μέρα προς μέρα. Γραφτό με μικρά γράμματα, με συνθηματικές απεικονίσεις, έτσι που αν έπεφτε σε χέρια εχθρού, να μην μπορεί να πάρει πληροφορίες. Κατά παράβαση των συνωμοτικών κανόνων, κρατούσα ημερολόγιο, κρυφά από τους άλλους. Και έλεγα, αν βρεθώ σε κατάσταση ανάγκης, έτσι όπως πέταξα τα σκίτσα, θα πετούσα και το ημερολόγιο, θα το έκαιγα ή θα το έτρωγα. Κι ύστερα, το καλοκαίρι, σε μια μάχη με Γερμανούς, μεταξύ Κρίνης και Πετραλώνων, τα χέρια μου θα παραμορφωθούν για πάντα. Από μια ρηπή που θα μου πετάξει σάρκες και όπλο στον αέρα. Τα μάτια τους είναι κόκκινα από την αγρύπνια, μια βαθιά χαρακιά σφινωμένη ανάμεσα στα φρύδια τους, σαν ένα κυπαρίσι ανάμεσα σε δυο βουνά το λιόγερμα. Το χέρι τους είναι κολλημένο στο τουφέκι. Το τουφέκι είναι συνέχεια του χεριού τους, το χέρι τους είναι συνέχεια της ψυχής τους. Έχουν στα χείλια τους απάνω το θυμό και έχουν τον καημό βαθιά στα μάτια τους, σαν ένα αστέρι σε μια γούβα αλάτι. Στα τέλη του Δεκέμβρη του 46 θα με συλλάβουν. Θα με βασανίσουν για εβδομάδες στην ασφάλεια. Τα πόδια μου πρισμένα από την ορθοστασία και τα βασανιστήρια. Το πρόσωπό μου αγνώριστο από το ξύλο, το δεξί μου χέρι μπλαβιασμένο από τις χειροπέδες. Στα αριστερό μια αιμάτινη χαρακιά και το σπασμένο κόκαλο πασχίζει να τρυπήσει το δέρμα. Πρωτοχρονιά. Κάποιος μέσα στη φωλιά του λύκου θα πετάξει στο κελί μου μια τσάντα της μάνας. Λίγα ρούχα, τα άρβυλα και θρηματισμένα κομμάτια βασιλόπιτας. Και φέτος η πρωτοχρονιά στη φυλακή με βρίσκει και άδειο κανίσκινη καρδιά και μαύρη γύρω μου ίσκι. Κι έτσι καθώς σε σκέφτομαι χαρά που μου έχεις λείψει, μου σιγοτραγουδάει η βροχή του σύννεφου τη θλίψη. Μη καρτεράτε να λυγίσουμε, μήτε για μια στιγμή, μη τόσο στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Ο Αύγουστος του 47 θα με βρει στον Αϊστράτη και από εκεί στη Μακρόνισο, που θα ασχοληθώ για πρώτη φορά με την ξυλογραφία. Στον Αϊστράτη όμως θα γνωρίσω τον οικαστικό Χρήστο Δαγκλή, που θα με μοιήσει στην τέχνη της χαρακτικής. Το στρατόπεδο θα απαγορεύσει πάσης φύσεως αιχμηρά αντικείμενα. Έτσι θα φτιάξουμε τα δικά μας σκοπίδια, από μαχαίρια, πυρούνια και καρφιά. Σιγά σιγά, ανάμεσα στα βασανιστήρια και στο ξύλο, μήπως και μας αποσπάσουν την πολυπόθητη δήλωση μετανοίας για να απαρνηθούμε το κόμμα μας και με μηδαμινά μέσα όλοι οι κρατούμενοι ήρθαμε σε επαφή με την τέχνη. Στήσαμε δεκάδες θεατρικές παραστάσεις. Άντισε η ποίηση, η ζωγραφική και η χαρακτική. Ανάμεσα στους κρατουμένους
υπήρχε ένας Κατράκης, ένας Καρούζος, ένας Ρίτσος, ένας Λουντέμις, ένας Κορνάρος. Άνθρωποι με υψηλή προσφορά στην τέχνη, από τους οποίους μόνο με την επαφή μαζί τους αντλούσαμε γνώσεις και συνεργαζόμασταν κι εμείς με το δικό μας έργο και έτσι συμβάλαμε. Υπήρχε μια ζύμωση των παλιών της τέχνης, των αγωνιστών, με την καινούρια τη γενιά, την υποδιαμόρφωση. Φτιάχναμε έργα και κρυμμένα πολλές φορές τα στέλναμε στους δικούς μας, στους έξω, να ξέρουν ότι κρατάμε καλά το αγωνιστικό μας χαράκωμα. Στη Λέρο, το 1967 θα περάσω παράνομα τον πρώτο πυρογράφο. Ένα εργαλείο που θα γίνει έναυσμα για πολλούς να ασχοληθούν με αυτή την τεχνική. 24 χρόνια μετά, το 1971, θα είναι η τελευταία μου φορά στην εξορία. Ελεύθερος πια, θα συνεχίσω το έργο μου γράφοντας πάνω από 30 βιβλία. Το βιβλίο μου «Η πρώτη πατρίδα» πήρε το πρώτο βραβείο της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών και η γραφή μου θα κινήσει το ενδιαφέρον των Σοβιετικών. Και έτσι θα μου απονείμουν το ανώτατο χρυσό μετάλλιο της Σοβιετικής Επιτροπής Ειρήνης για τα 30 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη. Έγραφα γιατί με ενδιέφερε να αφήσω πίσω μου μια καταγραφή με αυτά που είδα, με αυτά που έζησα, με αυτά που ένιωσα. Υπάρχει και ένα ημερολόγιο που σώζεται, το οποίο το καθαρό έγραψα και υπάρχει μέρα προς μέρα. Είναι από τα λίγα ημερολόγια που υπάρχουν σήμερα στον κόσμο. Είναι η ανάγκη να επικοινωνήσεις με τους άλλους. Να τους πεις, εμείς περάσαμε αυτά. Έτσι τραυματίστηκα, έτσι πολέμησα, έτσι πυροβόλησε ο Πέτρος, έτσι κι εγώ. Και υπάρχουν γραμμένα από πρώτο χέρι. Το ζητούμενο της τέχνης άλλωστε είναι να επηρεάσει, να διδάξει, να διαιωνίσει κάποιες ιδέες μέσα από τα γεγονότα. Στο ΚΚΕ έχω αφήσει όλα μου τα μετάλλια. Μαζί με αυτά ελπίζω να έχω αφήσει και γερό σπόρο για τη νέα γενιά, για τους νέους αγωνιστές και καλλιτέχνες. ΚΚΕ. Τρία κόκκινα γράμματα. Πολύ πονέσαμε, σύντροφοι. Πολύ ξαγρυπνήσαμε. Πολύ μακριά κοιτάξαμε. Από κανέναν δεν το δανειστήκαμε το κόκκινο. Δικό μας αίμα. Τρία κόκκινα γράμματα. Σεμνή υπογραφή του λαού μας. Στις λεωφόρους του μέλλοντος ο δρόμος φεύγει γρήγορα. Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Σας αφήνω με τη φράση του πατέρα μου. Όταν βαστάς μαχαίρι και μοιράζεις το ψωμί, το μικρότερο κομμάτι να το κρατήσεις για σένα.